για να πούμε στην περιοχή της Αμερικίας το χειμώνα του 2020. Με έτοιμα την επιστροφή τους στη δουλειά ή την ένταξή τους μέχρι να ανοίξουν τα ξενοδοχεία σε καθεστώς αναστολής εργασίας προκειμένου να τύχουν επιδόματος, οι ξενοδοχοί υπάλληλοι στα Χανιά συγκεντρώθηκαν στο εργατικό κέντρο. Αρκετοί από όλες τις ειδικότητες έδωσαν το παρόν βλέποντας τις ημέρες να περνούν και εκείνους να παραμένουν σε αναγκαστική εργασιακή καραντίνα. Είμαι καμαριέρα στο Ρόβος, 27. Και τώρα πώς σας φαίνεται που δεν είστε στη δουλειά? Άσες, μη μου το λες, γιατί έχω πάθει ψυχολογικά. Μόνο που το σκέφτομαι. 15 χρόνια. Σε ποιο πόστο? Μάγειρας. Πώς σας φαίνεται τώρα που δεν είστε πίσω στη δουλειά αυτή την περίοδο? Δραματικά είναι, πολύ δραματικά. Για όλους. Εσείς πήρατε κάποιο επίδομα μέχρι πότε? Μέχρι τους προηγούμενους 2 μήνες. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και άλλοι εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο, μετά την παράσταση διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση στο εργατικό κέντρο, πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους καταλήγοντας στην αντιπεριφέρεια Χανίων, όπου επέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον αντιπεριφερειάρχη επιχειρηματικότητας Αντώνη Παπαδεράκη. Στο ματιά της κρίσης των υπαλλήλων, το οποίο ζητάμε για παράδειγμα για εμάς τους τοπικούς υπαλλήλους. Ζητάμε καταρχήν να μην θεωρούμαστε άνεργοι. Εμείς κανονικά θα δουλεύαμε να θεωρηθούμε σαν άνεργοι ειδικού σκοπού. Δηλαδή σε επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις έχουν κλείσει με ευθύνη της κυβέρνησης. Απαράδεκτη κατάσταση και δεν ξέρουμε πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Ζητάτε επιδόματα να δοθούν μέχρι να ανοίξουν τα ξενοδοχεία. Εσείς τι λέτε, μπορούμε, πώς θα ζήσουν οι οικογένειές μας, πώς θα ζήσουμε εμείς? Μας έχουν παραπετάξει στα σκουπίδια. Οι εργαζόμενοι θέλουν να υπογραφούν οι συλλογικές τους συμβάσεις ακόμα και με κλειστό το ξενοδοχείο, ώστε να τύχουν επιδόματος μέχρι να ανοίξει, ενώ η εκπεριτροπής εργασία θα τους οδηγήσει σε εξαθλίωση το χειμώνα. Εμείς δεν συμφωνούμε. Δεν μπορεί να εφαρμόζει εκπεριτροπής εργασία. Δηλαδή, τι, μέτρα υγιεινής για 15 μέρες και μέτρα υγιεινής για άλλες 15 δεν δουλεύουμε? Για μας είναι ένα παραμύθι αυτό. Από το σκοπός είναι να μειωθούν οι μισθοί. Τίποτα άλλο. Έχουν πληρώσει τόσα πολλά λεφτά τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, δεν πρέπει να πληρώσουμε και τις συνέπειες της πανδημίας. Είναι ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που ζει σε άθλιες συνθήκες. Και ο φόβος και η ανέχεια όλη αυτή που υπάρχει στον κόσμο πρέπει να σπάσει. Επειδή η επίθεση αυτή στο εισόδημα των ξενοδοχοπαλλήλων τώρα των εποχικών θα γίνει και σε εμάς αργότερα. Η εργοδοσία έχει αποδείξει ότι πιάνει αρπάει ευκαιρίες και συγκυρίες, έτσι ώστε το πρώτο πράγμα που θα κάνει να είναι να μειώσει μισθούς. Εν τω μεταξύ, ένταση επικράτησε στο εργατικό κέντρο όταν ο πρόεδρος του επισετισμού προσπάθησε να απευθύνει ένα χαιρετισμό στο συλλαλητήριο. Από το εργατικό κέντρο διεκόπη η ομιλία του, καθώς στα ηχεία ξεκίνησε η μουσική, με μέλη του σωματείου να κάνουν λόγο για φασιστικές πρακτικές. Ναι, να μας κυδομονεύσει! Δεν θέλουμε τα βατίδες! Θέλουμε συναδέρφους! Δεν κάνουμε διαγωνισμό εδώ ποιος προσκάλεσε περισσότερους. Εμάς μας ενδιαφέρει και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είδαμε αυτόν τον κόσμο κοντά μας, που είδαμε αυτόν τον κόσμο που ήθελε πραγματικά να ακούσει όλες τις φωνές. Καλέσαμε και γενικά και τους υπόλοιπα εποχικά εργαζομένους και πιστεύω ότι εγώ, σαν πρόεδρος του εργατικού, με το χαιρετισμό και τις συμπαράσεις που έκανα, κάλευα και τις υπόλοιπες. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε σήμερα έχουμε τόσους βαθμούς Κελσίου. Πόσο θα κρατήσει μια συγκέντρωση? Θα φύγει ο κόσμος.